αντίστροφη μέτρηση για την εισαγωγή φυσικού αερίου έχει ξεκινήσει, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση και χαρακτηρίζει σημείο αναφορά στην πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρικό, κατά την οποία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης άναψε πράσινο φως στη ΔΕΦΑ, όπως προχωρήσει στις διαδικασίες για υπογραφή του συμβολέου με την επιλεγής ακινοπραξία China Petroleum για κατασκευή υποδομών. Η ΔΕΦΑ θα συνεχίσει τη συζήτηση με την κοινοπραξία που κατατάχθηκε πρώτη στο διαγωνισμό, με στόχο την κατάληξη σε μια σύμβαση η οποία θα μπορέσει να προχωρήσουν η υλοποίηση των υποδομών φυσικού αερίου. Στη σύσκεψη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε πως η κατασκευή υποδομών για την εισαγωγή φυσικού αερίου είναι έργο μεγάλης εθνικής σημασίας και πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τις διαδικασίες για εξασφάλιση προμήθειας του φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Ενέργειας απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης πως το κεφάλαιο υδρογονάνθρακες χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια. Οι προσφορές προνοούσαν ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν υποδομές από την ημέρα υπογραφής μέσα σε περίπου 24 μήνες. Οπότε αν θεωρήσουμε ότι θα προχωρήσει εντός Δεκεμβρίου, τότε Δεκέμβριο του 2021 θα πρέπει να έχουμε φυσικό αέριο στη χώρα μας. Την ίδια ώρα η Λευκωσία συνεχίζει να στέλνει τα δικά της μηνύματα σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Οι εντυπωσιακές εικόνες είναι από την άσκηση νέμεσης που διεξήχθη εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγινε απεικόνηση πλατφόρμας εξόρυξης με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αεροναυτικών δυνάμεων και προσωπικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξένων χωρών αλλά και ιδιωτικών εταιριών.